Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά εδώ, δουλεύουμε. Παλεύουμε. Παλεύουμε, ναι, καλά. Χρειάζεται πάλι τίποτα. Τίποτα δεν χαρίζεται, το ξέρετε εσείς πολύ καλά. Ναι, παλεύουμε τις πολύ χειρότερες συνθήκες σε σχέση με το 19. Ναι. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε θέσεις υπάρχουν, αλλά δεν πάνε κάποιοι να εργαστούν. Υπάρχουν και διάφορες αυθαίρετες διαπιστώσεις του στυλ «Έλα μωρέ, τώρα τι να πάνε, δεν θέλουν να δουλέψουν» και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα έχετε ακούσει, έτσι? Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα στην Κρήτη, τεράστιο πρόβλημα και σε όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε, όλη την περίοδο της πανδημίας που ήταν σε έκταση, δηλαδή η πανδημία, και χιλιάδες ξενοδοχοί υπάλληλοι, να το πούμε έτσι, ζούσανε με... Τους είχαν παρκάρει, για να το πούμε απλά, ναι. Τους είχαν πετάξει στο δρόμο με 500 ευρώ. Άλλοι ήταν καραντίνα, άλλοι προσπάθησαν να βρουν σε άλλο κλάδο εργασία. Ναι. Προφανώς έπαιξε ρόλο όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βγουν συμπεράσματα και από τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και να αναγκαστούν να επιλέξουν ένα άλλο επάγγελμα πέρα από την ειδικότητά τους. Καλά, εκ των συνθηκών, γιατί έπρεπε να δουλέψουν οι άνθρωποι. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μπορούσαν να επιβιώσουν. Βέβαια. Και κανένας τότε δεν μιλούσε για τεμπέληδες, κανένας τότε δεν μιλούσε για τις συνθήκες. Κανένας τότε δεν μιλούσε για την άθλια κατάσταση που βιώναν οι εργαζόμενοι. Κανένας δεν νοιάστηκε. Τώρα ξαφνικά λοιπόν που αυξήθηκε η δουλειά, που τα κέρδη είναι μπροστά τους, που τρεμοπαίζουν τα μάτια τους από τα δολάρια και από τα ευρώ, τώρα τους έπιασε ο πόνος για το που είναι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Πάντως για τον τελευταίο καιρό δεν ακουγόταν, ενδεχομένως να έχετε αυτή την αίσθηση κι εσείς, για τις συνθήκες που πολύ καλά κάνατε, δεν μιλούσαν κάποιοι. Τώρα έχουν αρχίσει κάποιοι και μιλάνε. Και λένε ότι θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων να βελτιώσουν τις συνθήκες κτλ. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι έπαιξαν ρόλο σημαντικό οι μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν ακόμα και σε συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας από το συνδικάτο μας αλλά και από άλλα συνδικάτα στην Ελλάδα. Βάζοντας σωστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη στήριξη του εισοδήματός τους, αναδεικνύοντας και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και είχαν διαμορφωθεί από πριν, και προφανώς αναγκαστικά πλέον, για να μπορέσουν να προσελκύσουν ένα αριθμό εργαζομένων και να κρατήσουν και ένα αριθμό εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση και μάλιστα εκφράζεται και με μια σειρά μέτρα σε εισαγωγικά, όπως η κήρυξη της υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων στον κλάδο μας. Ναι. Γιατί λέτε το εισαγωγικά? Γιατί η εφαρμογή τους υπονομεύεται, γιατί η εφαρμογή τους δεν ελέγχεται από κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί άμα το έχουμε μόνο σαν ασκήσεις επί χάρτου, δεν θα προχώρησε. Έτσι, έτσι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτή ήταν μια βασική αιτία για να ξεχυλήσει το ποτήρι, ότι δεν τηρούσαν οι εργοδότες δηλαδή αυτά που έπρεπε τα βασικά να τηρήσουν, δηλαδή τη συλλογική σύμβαση. Και τώρα που η ζήτηση προσωπικού έχει φτάσει στο κόκκινο, όλοι μιλάνε γι' αυτό. Εμείς προετοιμάζουμε απεργία μεθαύριο. Στις 24 του μηνός έχουμε κηρύξει 24 ώρια απεργία με 3-4 πολύ βασικά αιτήματα. Όπως? Τα οποία αντικατοπτρίζουν τις δικές μας ανάγκες. Όπως η υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης στην Αττική με αυξήσεις στους μισθούς και στα δικαιώματα. Ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων που δουλεύουν στα ξενοδοχεία με μια συλλογική σύμβαση, γιατί αυτή που υπάρχει ήδη δεν προβλέπει όλες τις ειδικότητες, όπως για παράδειγμα συντηρητές, οι εργαζόμενοι στα γραφεία των ξενοδοχείων κτλ. Μάλιστα. Με αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούμε να ζήσουμε στις συνθήκες της τεράστιας ακρίβειας που έχει προκύψει με την εμπλοκή της Ελλάδας και στον πόλεμο. Η διασφάλιση του ωραρίου, πάνω σχάρι, δεν είναι για να από αυτά. Το πενθήμερο οχτάρο και όχι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως ορίζει ο νόμος Χατζηδάκη, δηλαδή να δουλεύουμε σύμφωνα με αυτό που είχαμε το 18, το 17, δύο συνεχόμενα ραπών για να μπορούμε να ξεκουραστούμε, να δουλεύουμε 8 ώρες και κανένας εργοδότης να μην μας λέει αυτό το καλοκαίρι θα τα δώσουμε όλα για να πας να μαζέψεις ελιές το Δεκέμβρη, να επανέλθει η πλήρης απασχόληση σε όλους τους εργαζόμενους απευθείας από τα ξενοδοχεία και να προσληφθούν
στις κενές θέσεις που υπάρχουν με τέτοιους όρους, γιατί αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο δεν έρχεται ένας εργαζόμενος. Όταν του προτείνουν να δουλέψει για 2 μήνες, για 3 μήνες. Σαν εποχικός, αυτό λέτε. Σαν εποχικός, ναι, και μετά να είναι πάλι άνεργος, τι να το κάνει. Καλά, το εποχικός συμπεριλαμβάνει κι άλλα. Όσον αφορά τα δικαιώματα, τη διασφάλιση κτλ. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι στα ξενοδοχεία της Αττικής δεν συμπεριλαμβάνει τα άλλα, γιατί ο νόμος δεν τα προβλέπει. Μάλιστα. Ούτε η συλλογική σύμβαση τα προβλέπει και γι' αυτό το λόγο εμείς θέλουμε να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση που να προβλέπει και τέτοια ζητήματα. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει δηλαδή εποχικά σε ένα ξενοδοχείο της Αττικής να έχει εποχικά δικαιώματα, γιατί τώρα δεν έχει εποχικά δικαιώματα. Αυτό είναι και προς το συμφέρον αυτών που έχουν τις μονάδες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να βρουν προσωπικό. Εντάξει, το ζήτημα είναι να υλοποιηθεί το δικό μας συμφέρον. 100%, αλλά λέω αν το κοιτάξουν, δηλαδή από το να μην βρει κανέναν. Και να θέλει να εξυπηρετήσει και την τσέπη σου. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοι απορούν για την κατάσταση. Γιατί όντως ακόμα μιλάνε κάποιοι, ας πούμε, και για την, να το πούμε έτσι, την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, έτσι το αναφέρουν πολύ. Ναι, σωστά. Λόγω της έλλειψης προσωπικού. Ναι. Όμως εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό κίνητρο για τους εργοδότες, δηλαδή η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Κυρίως έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και αν ο ανταγωνισμός αυτό θα το επιβάλλει, θα το κάνουν. Αν δεν το επιβάλλει ο ανταγωνισμός και... Ή μέχρι να το επιβάλλει ο ανταγωνισμός... Μέχρι να το επιβάλλει, έτσι. Είναι προφανώς βέβαια οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν τις δικές τους διεκδικήσεις και γι' αυτό το λόγο εμείς σηματοδοτούμε με αυτή την κινητοποίηση να συμμετέχουν στην απεργία. Διεκδικούμε ταυτόχρονα την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ των ξενοδοχών υπαλλήλων από τον ΕΦΚΑ. Όπως γνωρίζουν πολλοί, εμείς είχαμε και έχουμε ήδη πολύ μεγάλες κρατήσεις σε εισφορές στον ΕΦΚΑ λόγω του Ταμείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων, του επαγγελματικού μας ταμείου, που οι εισφορές αυτές είναι αποκλειστικά δικές μας, δεν βάζει ευρώ ούτε ο εργοδότης ούτε το κράτος. Ναι. Και μέσα στην 20ετία παίρναμε ένα βοήθημα, ένα εφάπαξ δηλαδή μέσα από αυτές τις εισφορές, ούτως ώστε να μπορούμε. Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ως επιστροφή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ως επιστροφή, ναι, κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε και την εργασία μας αλλά και τη ζωή μας, γιατί πολλοί από εμάς μετά τα 50 μας θεωρούμαστε αντιτουριστικοί, αντιπαραγωγικοί. Mm. Και πολλοί αλλάζαμε και κλάδο γιατί δεν αντέχαμε τις συνθήκες αυτές τόσα χρόνια να δουλεύουμε. Δηλαδή στα 20 χρόνια πραγματικά μια καμαριέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, μια καθαρίστρια, να συνεχίσει να δουλεύει με τέτοιες εντατικές συνθήκες. Λογικό. Διεκδικούμε να επανέλθει. Έτσι. Και προφανώς όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε. Μάλιστα. Αισιοδοξείτε όσον αφορά τις αντιδράσεις πλέον των υπαλλήλων. Δηλαδή όσον αφορά την οργάνωσή τους, όσον αφορά την... Ναι, αισιοδοξούμε. Αισιοδοξούμε γιατί ήδη υπάρχουν ξενοδοχεία, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία που έχουν πραγματοποιήσει στάσεις εργασίας, απεργία, μαζικές, με πολύ καλή συμμετοχή, όπως οι συνάδελφοι στο Τιτάνια, το ξενοδοχείο εδώ, στο κέντρο της πόλης, στο Ραγιάλ Ολύμπικ και αλλού, όπου σηματοδοτούν τη μοναδική πλέον επιλογή που έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά και τη δύναμη που έχουν. Και γι' αυτό το λόγο, για να συμβολήσουμε και την αλληλεγγύη μας αυτούς τους εργαζόμενους, εμείς θα κάνουμε και τη συγκέντρωσή μας εκεί στις 9.30 το πρωί την Παρασκευή. Και επίσης έχουμε και ένα πάρα πολύ τρανό και φωτεινό παράδειγμα που συνεχίζεται να φωτίζει, των διανομέων του Seafood, όπου και αυτή την Παρασκευή θα είναι σε απεργία, διεκδικώντας να μην του σωθεί η εταιρεία να γίνουν αυτό που προσπαθούσε να κάνει το Σεπτέμβριο, να γίνουν συνεργάτες εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή εργαζόμενοι με μπλοκάκι και με πληρωμή με το κομμάτι. Συνεργάτες στη χασούρα. Συνεργάτες στη χασούρα και στα κέρδη χωριστά. Ναι. Να είστε καλά. Και λοιπόν υπάρχει και η απεργία των διανομέων της Seafood. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Στεφανάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.